Βλέπω από χθες τους βασιλικότερους του βασιλέους, όσους έψεγαν, όσους προσπαθούσαν να ανοίξουν την κουβέντα, να λένε ότι έχουμε καθυστερήσει. Δηλαδή τώρα αν θα μου πείτε τι θα πει ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογων ανθράκων, ο Γιάννης Ομπασιάς, άνθρωπος που ξέρει από την καλή και την ανάποδη όπου γης φυσικών πόρων, 30 χρόνια ερευνών και μελετών, τι να πει που ως πρόεδρος τα έφερε μέχρι τον Αύγουστο του 20. Μέχρι εκεί που δεν πήγαινε για να πείσει διαχρονικά τις πολιτικές ηγεσίες ότι πρέπει να το δούμε. Τι να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος που τους ακούει όλους να λένε έχουμε καθυστερήσει. Και όταν ο ίδιος τους τράβαγε το μανίκι και τους έλεγε παιδιά καθυστερείτε. Τρέχουν οι εξελίξεις. Του λέγανε εντάξει, άστο τώρα. Πιο χαλάρα. Καλημέρα κύριε Μπασιά. Καλημέρα σας κύριε. Τι κάνετε κύριε Σαχίνη, όλα καλά? Καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Βιαζόμαστε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ναι, πάντως θέλει προσοχή, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, με την έννοια ότι η πανδημία και μετά ο πόλεμος δημιουργήσανε αρκετές αργοπορίες και αυτό το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει η ΕΔΕΗ σήμερα είναι ένα πρόγραμμα που κοιτάει να κερδίσει ένα από τα δύο χρόνια χαμένα. Είναι αλήθεια αυτό και πρέπει να το πούμε. Διότι μιλάω τώρα για αυτά τα μπλοκ τα οποία είναι στην Κρήτη, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί τα άλλα, τα πιο πάνω, είναι πιο εύκολα. Είναι πιο μικρά και έχουν άλλα ρίσκα και άλλες συνεργασίες εταιριών. Αλλά όσον αφορά αυτά τα σημαντικά που είναι δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, με το κανονικό πρόγραμμα που είχε ψηφιστεί το ΦΕΚ και ήταν και νόμος, η πρώτη φάση αυτών των δυσδιάστατων σεισμικών, να το πούμε έτσι, θα τελείωνε κάπου τον Οκτώβριο του 2022. Ζητήσαν παράταση βέβαια αργότερα, εγώ δεν ήμουν πια εκεί. Και στο σημερινό πρόγραμμα κοιτάν τα πράγματα να τα συμμαζέψουν ώστε να γίνουν το όριο να είναι ένα χρόνο αργότερα. Δηλαδή μέσα Οκτώβριο, μέσα Οκτώβριος 2022, Οκτώβριος 2023. Οπότε έτσι κοιτάνε να κερδίσουν ένα χρόνο που είναι λογικό, έτσι. Δηλαδή πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και μετά κοιτάνε να συμπτύξουν τα τρεις διάστατα και τη γεώτρηση ώστε να κερδιθεί ένας χρόνος. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να πας και να πεις στις εταιρείες και τι να δεις, πρέπει να το κάνεις εσύ γιατί εμείς βιαζόμαστε τώρα. Είχαμε προσπαθήσει και παλαιότερα. Οπότε εναπόκειται νομίζω στις αποφάσεις που είναι τεχνικές και οικονομικές των εταιρεών, που έχουν βλέψεις διεθνείς και όχι μόνο σε μια χώρα η οποία έχει μικρή κατανάλωση και στην οποία δεν έχει γίνει καμία γεώτρηση. Αλλά η κίνηση είναι καλή, πρέπει να το παραδεχτούμε. Εάν είναι κίνηση η οποία θέλει να λύσει το πρόβλημα και όχι απλούστατα να είναι μια κίνηση η οποία επιτρέπει να παρουσιαζόμαστε σαν κάποιος που ενδιαφέρεται για τους υδρογονάνθρακες. Αν ενδιαφέρομαστε για τους υδρογονάνθρακες, να σας πω τώρα την αλήθεια, δεν είναι η ΕΔΕΗ μόνο που πρέπει να βγει σαν εμπορικός αντιπρόσωπος σε όλη την υδρόγειο, την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες και τις εταιρείες. Πρέπει και κυβερνητικοί παράγοντες να κάνουν αυτή τη δουλειά και μάλιστα περισσότερο από την ΕΔΕΗ. Δεν να πόκειται μόνο στην ΕΔΕΗ να προχωρήσει τα πράγματα, διότι όλοι βιάζονται. Θα υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, γιατί όταν η Ελλάδα λέει αυτό, η Ιταλία το σκέφτεται με την ίδια λογική, η Ισπανία με την ίδια λογική, η Κροατία με την ίδια λογική, η Γαλλία με την ίδια λογική, η Γερμανία με την ίδια λογική. Δηλαδή όλοι θα κοιτάξουν να τραβήξουν τώρα κεφάλαια, επενδυτές, εταιρείες, διεθνείς, ακόμα και εθνικές εταιρείες άλλες, για να κάνουν τι, για να μπορέσουν να επενδύσουν και να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα στις χώρες τους, και ας είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάθε μία για να τα βγάλει πέρα. Διότι το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές θα συνεχιστούν, η κρίση αυτή έχει πάρει μπρος και θα κρατήσει χρόνια, δεν είναι θέμα ούτε ενός χρόνου, ούτε δύο, ούτε τριών. Οπότε να λέμε ότι σε τρία χρόνια πρέπει να κάνουμε κάτι είναι σωστό, αλλά καλά θα είναι να το κάνουμε. Μισό λεπτό κύριε Μπασιά, μισό λεπτό. Γιατί το είπατε, το σώσατε, το είπατε ολοκληρωμένα. Είναι κάλλιο αργά παρά ποτέ, προφανώς. Αλλά είπατε, αρκεί αυτό να το εννοούμε. Πείτε μου σας παρακαλώ, πόσο το εννοούν βουλευτές και υπουργικά στελέχη, όταν μόλις προχθές, μετά την ανακοίνωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, λένε
δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε έρευνες για την αξιοποίηση κοιτασμάτων πριν από τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο υποχρεωθήκαμε να το κάνουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, και βέβαια ξέρω, υπάρχουν και ευγενικές εκφράσεις, υπάρχουν και μη ευγενικές εκφράσεις. Το πρόβλημα είναι ότι βρεθήκαμε στον τοίχο τώρα, όπως όλες οι χώρες, με τον ιδεαλισμό των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες είναι χρήσιμες. Μιλάω για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, που είναι οι μόνες σήμερα εναλλακτικές, αλλά όχι καινοτόμες. Και πιστέψαμε τόσο πολύ σε αυτό που λέγαμε εμείς θα τους δώσουμε μαθήματα. Όλοι στην Ευρώπη αυτό λέγανε. Τώρα την έχουν πάθει. Αλλά είναι κρίμα να φτάσουμε σε κατάσταση πολέμου, να σκοτώνονται παιδιά δίπλα από τα σύνορα της Ευρώπης, που γεωγραφικά είναι Ευρώπη, και τώρα να ξυπνήσουμε ότι είχαμε πάρει αποφάσεις οι οποίες ήταν πολύ χαζές. Ναι. Εγώ θυμάμαι όμως την πενταετή θητεία σας. Και μάλιστα. Τριάμιση χρόνια. Πενταετή, λέω, σε σχέση με την πορεία που είχατε. Α, ναι. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι ότι πιέζατε διαχρονικά, εσείς και κάποιοι άλλοι, ονομαστικά, ξεκινώντας από τον Καριώτη που έλεγε για την ΑΟΣ και πηγαίνοντας στο Φόσκολο, στον Μπασιά, στη Φωκιανού, στο Ζελιλίδη, τον Αργυρίου αν θυμάμαι καλά, τον Λουκογιαννάκη αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι μερικά ονόματα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και σας κοιτάγανε όλοι ως εθεροβάμενος. Όταν αναλάβατε τα ενία της ΕΔΕΗ, κύριε Μπασιά, έγινε δουλειά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν θα μείνουν εκεί. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί. Μάλιστα. Όμως τρώγατε πόρτα, δεν τρώγατε πόρτα. Γενικώς από το πολιτικό σύστημα. Εγώ δεν θέλω να μου πείτε ποιος ονομαστικά. Ναι, γιατί ενοχλούσε το θέμα ότι είχαμε όλα τα στοιχεία, τα αποδεικτικά, ότι είναι ενδιαφέρουσα η περιοχή και χρειάζονται κάποιες επιπλέον σεισμικές εργασίες και γεωτρήσεις. Και αυτό το πράγμα ενοχλούσε, γιατί εάν το αποδεχτείς βρίσκεσαι σε αντίθεση με το λόμπι, το παγκόσμιο, έτσι, το παγκόσμιο των εναλλακτικών, γιατί τα έχουμε πάλι αυτά και στη Νέα Υόρκη είναι εγκαθιδρυμένα τα δύο μεγάλα λόμπι και τις Βρυξέλλες. Το ένα είναι των ορυκτών καυσίμων και το άλλο είναι των μη ορυκτών λύσεων. Nice. Τι να γίνει, όλη η Ευρώπη ακολουθούσε αυτό και η Ελλάδα ακολουθούσε αυτή την πορεία και μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ναι, ναι, αυτό είναι. Κανένας δεν ήθελε, γιατί ήταν ενοχλητικό. Μετά, άμα βλέπεις τώρα στις Βρυξέλλες να παίρνονται αποφάσεις, ότι όπως ήταν ακόμα πριν ένα χρόνο, ότι το φυσικό αέριο και οι υδρογονάνθρακες και ο άνθρακας δεν πρόκειται να έχουν καμία επιχορήγηση από τις τράπεζες, και οι ευρωπαϊκές τράπεζες που ανοικοδομούν, που βοηθούν την ανάπτυξη της οικονομίας, αποφασίζουν κατόπιν αυτής της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην δίνεται δεκάρα για να φτιάξεις ένα αναγωγό ή ένα σταθμό αεριοποίησης ή ένα σταθμό υγροποίησης στην Ευρώπη. Τι να περιμένουμε, δηλαδή είχε μπλοκαριστεί όλο το σύστημα. Ναι. Και την ίδια στιγμή ούτε ο αμερικανικός παράγοντας έτριβε τα χέρια του. Γιατί έχει το δικό του, το υγροποιημένο. Μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Να τα λέμε όλα, κύριε Μπασιά. Η ουσία... Αλλά ξέρετε, η Αμερική, η ΗΠΑ, είναι ένα κράτος, μια ένωση, αν θέλετε, πολύ δυναμική, πολύ καπιταλιστική, όπου η ελευθερία στο εμπόριο και στο business, όπως λέμε, είναι το βασικό συστατικό. Οπότε το σχιστορυφικό αέριο το έχουν βάλει μπροστά τώρα, αλλά δεν θα κρατήσει πάνω από 10 χρόνια επιπλέον. Για διάφορους λόγους. Γιατί οι λεκάνες οι μεγάλες είναι περιορισμένες, δεν έχεις παντού. Διότι υπάρχει πάντα μια κρατική επιχορήγηση, η οποία δεν είναι όπως στην Ευρώπη να δίνεις λεφτά για κάποιον που καίει ρεύμα. Η επιχορήγηση εκεί είναι για τις εταιρείες, μείωση των φόρων. Οπότε τους επιτρέπει να μοχλεύουν κεφάλαια για να συνεχίζουν την εξόρυξη, η οποία στοιχίζει πολύ και η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά στάδια κάθε 6, 7, 8 μήνες. Θα κρατήσει καμιά δεκαριά χρόνια, αλλά σε 10 χρόνια είναι σημαντικά, γιατί πάμε στο 32. Στο 32 είναι που θα γίνει της κακομοίρας σε επίπεδο κρίσεως ενεργειακής, διότι εκεί υπάρχει η επιμονή της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι πριν τον πόλεμο, το 32, να αλλάξουν όλα δραστικά. Καλά. Υπήρχε, γιατί αυτό αλλάζει. Πείτε μου υπήρχε, κάτι. Η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, μιλάμε για συμβατικά.
Ναι, σωστά. Έτσι. Σωστά. Ωραία. Τα οποία φαίνεται ότι σε σχέση με άλλες περιοχές είναι πιο παρθένα. Ακούω εδώ μια συζήτηση. Λένε και οι υπουργοί, λένε και αρμόδιοι, ότι χάρη στον πόλεμο, δηλαδή τα προβλήματα που δημιούργησε, στραφήκαμε σε αυτό και διαφορετικά το εισαγόμενο φυσικό αέριο ήταν πάμφθινο. Μα εγώ θυμάμαι, κύριε Μπασιάμου, τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που συζητάγαμε για την εκρηκτική άνοδο που έπαιρνε πια το φυσικό αέριο, που είναι μόνο εισαγόμενο και από το οποίο η χώρα μας εξαρτάται κοντά στο 70 με 75% από εισαγωγές. Κάποιοι κερδίζουν από τις εισαγωγές, πρέπει να πω τη διαφορά. Για πείτε μου λοιπόν, είναι δυνατόν να το καταλαβαίνετε όλοι εσείς και να μην το καταλαβαίνουν οι υπεύθυνοι της πολιτικής διαχείρισης αυτής της κατάστασης και να την πληρώνει ο Κοσμάκης? Καμιά φορά αναρωτιέμαι, είναι γεγονός. Δηλαδή αναρωτιέμαι αν όλα πρέπει να τα αποδώσει σε συμφέροντα οικονομικά, ή επίσης το ότι πολλοίς κόσμος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική δεν έχει γνώση του πώς δουλεύει η βιομηχανία, ή δεν έχει δουλέψει εκτός από δικηγορικά γραφεία ή από θέσεις οι οποίες είναι περισσότερο απομακρυσμένες από την πραγματική ζωή. Οπότε κατανοείς τα θέματα, αλλά δεν τα έχει ζήσει, δεν τα έχει στο πετσί σου. Και νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια και είναι αρκετά γενικό φαινόμενο. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές, η ενεργειακή κρίση άρχισε τώρα πριν, να λέμε την αλήθεια, έτσι, άρχισε πριν την πανδημία και βέβαια πολύ πριν την εισβολή στην Ουκρανία. Και είχε αρχίσει πολύ πριν, διότι η Ευρώπη είναι μια ιδιαιτερότητα. Στον κόσμο, τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή τα 7 δισεκατομμύρια άλλα, ή 6,5 αν θέλετε, κανένας δεν σκέφτεται με την ίδια λογική που σκέφτεται η Ευρώπη, η οποία πληρώνει τώρα το πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, στην Ευρώπη από το 2000, δηλαδή 20 χρόνια τώρα, ρίξανε όλο το χρήμα της επένδυσης για τα ενεργειακά αυτές τις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες δεν μπορούν να αποδώσουν, άντε με το ζόρι, 30%. Κανονικά είναι 25 με 28. Αλλά άμα αποδίδουν μόνο το 1 τρίτο, αν θέλετε, τα υπόλοιπα 2 τρίτα, κάποιος πρέπει να τα αναπληρώσει. Και σιγά σιγά να τα αναπληρώνει όλο και περισσότερο το φυσικό αέριο. Οπότε λογικό είναι για την Ευρώπη, η Ευρώπη να έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος αναπτύσσεται, θέλει δουλειές, θέλει ενέργεια, θέλει αυτοκίνητα, θέλει ψυγεία, θέλει χημεία. Οπότε το φυσικό αέριο, επειδή είναι γεγονός ότι μολύνει λιγότερο, είναι γεγονός ότι είναι εύκολο να το μεταφέρεις, είναι γεγονός ότι στη δήλυση του παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, στη διαδικασία την δηληστική, ας πούμε, άρχισε να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από όλη την Ευρώγειο. Και γι' αυτό έχει πάρει το πάνω χέρι. Και παίρνοντας το φυσικό αέριο το πάνω χέρι, όποιος μπορούσε και έχει σχιστολιθικό αέριο και δεν αποφάσισε να κόψει το κλαδί στο οποίο κάθεται, εκμεταλλεύεται. Και γι' αυτό έχει πάρει μπρος το LNG. Και λέω το κλαδί, γιατί που κόβεις και είναι πρόβλημα, ενώ κάθεσαι πάνω, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 15 τρισεκατομμύρια υπολογίσιμα, θεωρητικά, κυβικά μέτρα, 15 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, το οποίο θα μπορούσε να αντληθεί από σχιστολιθικά περιβάλλοντα. Πάντως, εγώ παραμένω στα συμβατικά και όχι στο υγροποιημένο σχιστολιθικό το αμερικάνικο, γιατί έχω υπόψη μου και μια τελευταία μελέτη στην Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι τα περίφημα πλοία LNG μολύνουν περισσότερο από τα, ακόμη και από τα συμβατικά του μαζού τελικώς, και το κλειδί εδώ είναι το μεθάνιο. Ναι, διαφυγές μεθανίου. Βέβαια. Οπότε εγώ μένω στο δικό μας και δεν το λέω τυχαία. Έρχομαι λίγο στον East Med. Διότι γίνεται όλη η κουβέντα για τον East Med και κάποιοι πανηγυρίζουν ότι τώρα γίνεται πράξη γεωπολιτικά. Αλλά ο East Med δεν είναι να γίνουμε εμείς απλά κόμβος. Είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε εκεί μέσα και τα δικά μας. Και το λέω αυτό όχι για σας, κύριε Μπασιά, που τα ξέρετε. Γιατί βλέπω κάποιους χθες να πανηγυρίζουν και η Ιταλία. Θέλω να τους πω ότι είναι πολύ ρεμαντικοί αν θεωρούν ότι η Ιταλία κάνει καμιά στροφή υπέρ του East Med. Γιατί η Ιταλία είναι αυτή που θα υποφεληθεί πρώτη από την κατασκευή και λειτουργία του. Αυτή ουσιαστικά τον κατασκευάζει. Δεν το έχετε καταλάβει, φίλες και φίλοι. Η Edison είναι εταιρεία Ιταλογαλλικών συμφερόντων. Ναι. Εισάγει η Ιταλία
ετησίως από τη Ρωσία 78 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού. Ο EastMed δυνητικά μπορεί να προσφέρει, αν βγουν όλα καλά, 70 δις κυβικά για 40 χρόνια. Και κάποιοι ξεχνάτε ότι κάπου στα οικόπεδα 6 στην Κυπριακή ΑΟΣ τα έχει η Ιταλική Eni και άγνωστο αριθμό οικοπαίδων στο δυτικό τμήμα της Αιγυπτιακής ΑΟΣ και έχει υπογράψει και συμβόλαια η Eni έρευνας με την Αίγυπτο ύψους 1 δις. Άρα μη μου λέτε μεν ότι έκανε στροφή η Ιταλία. Η Ιταλία είναι εδώ, εμείς ήμασταν. Ό,τι μας πουν οι άλλοι. Μου επιτρέπετε να αναπτύξω κι εγώ έτσι στα γρήγορα λίγο αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, η Eni που λέτε έχει τους καλύτερους γεωλόγους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς γεωλόγους δεν βρίσκει, ούτε με δορυφόρους τα βρίσκει, ούτε με τα μεγάλα συστήματα της ανάλυσης των δεδομένων των σεισμικών κτλ. Πρέπει να έχεις μέσα τύπους οι οποίοι το έχουν ζήσει, το ξέρουν και είναι πολύ εφευρετικοί, αλλά πατάνε στο έδαφος. Ο EastMed λοιπόν, ο EastMed, ξέρετε, το έχω πει τώρα τελευταία, είναι λίγο έτσι, δεν είναι προβοκατόρικο, αλλά κανονικά θα πρέπει να αρχίσουμε να το λέμε Λάζαρο. Διότι τον έχουμε θάψει τρεις φορές και τον έχουμε αναστήσει τρεις φορές. Και είμαστε και σε περίοδο Πάσχα. Είναι κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, το θέμα του EastMed είναι, προβάλλεται από τα υπερμέσα μαζικής ενημέρωσης σε πολύ λάθος βάση, διότι ότι θα βοηθήσει την Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Εντάξει, σωστό. Διότι τι, διότι έχουμε το Ισραήλ, έχουμε την Αίγυπτο, έχουμε την Κύπρο και έχουμε την Ελλάδα που θα τροφοδοτήσουν. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι το Ισραήλ έχει διπλασιάσει τις ποσότητες που στέλνει στην Αίγυπτο μέσω του αγωγού που αντιστράφηκε η ροή του από Ισραήλ προς Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος έχει μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη, ανάγκες και εισάγει. Η Αίγυπτος λοιπόν και το Ισραήλ δεν πιστεύω να έχουν όλες τις ποσότητες που τα χρειαζόταν ο EastMed για να βοηθήσει να γεμίσει στο Σωλήνα. Η Κύπρος έχει βρει κοιτάσματα, αλλά δεν τα παράγει ακόμα. Και η Ελλάδα είναι ακόμα στο ψάξιμο. Δεν έχει κάνει και κρίσεις. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι πρωταθλητές. Πολλές φορές είπα ότι ο EastMed πολιτικά στέκεται, καμία αμφιβολία. Τεχνικά καμία αμφιβολία. Και ας βγήκαν μερικοί να λένε, όταν βγήκε αυτό το non-paper της Αμερικής. Μα βόλεψε αυτό. Οι κουβιδιάριδες τα έλεγα, άρχισαν να λένε, ναι, ίσως τεχνικά να μην βόλευε, κύριε Μπασιά. Παραμύθια. Κύριε Μπασιά, αυτό το non-paper βόλεψε πολλούς και στην Ελλάδα για να πούν, παιδιά, και να θέλαμε, δεν μπορούμε. Καταλάβατε. Μα λογικό είναι, δηλαδή, λογικό είναι, κάθε χώρα κοιτάει τα συμφέροντά της. Οι χώρες δεν κοιτάνε τα συμφέροντά της. Εμείς τα κοιτάμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πρέπει να κάνετε μια εκπομπή γι' αυτό. Αν και έχετε κάνει πολλές. Αυτό που ήθελα να πω, ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ναι, υπάρχει μια υπερδιαφήμιση, αλλά δεν υπάρχουν τα αναγκαία κοιτάσματα. Και μερικές φορές είχα κατηγορηθεί και εγώ ότι είμαι κατά του EastMed. Και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους λόγους που μου υπενθυμίσαν ότι θα έπρεπε να φύγω αρκετά γρήγορα. Δεν τα λέτε όλα. Μισό λεπτό. Δεν τα λέτε όλα. Όχι, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Ναι, εντάξει, δεν, όχι, να τον πείτε, να τον ακούσουν. Το θέμα δεν είναι για μένα τώρα. Είναι, ναι, ότι όχι, είναι και για εσάς. Χρειάζεται ποσότητες. Αλλιώς θα είναι ένας αγωγός ο οποίος θα είναι μισός γεμάτος, μισός άδειος, και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό στην Υδρόγειο, να έχουν κατασκευαστεί στο άψες βύση αγωγή, γιατί βέβαια μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα, αλλά να μην έχουν όλο το αναγκαίο υλικό να ρίξουν μέσα και να εισάγουν υλικό για τη βιωσιμότητα του αγωγού. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν κολλάνε. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει η Ελλάδα να κάνει τις γεωτρήσεις και να φτάσει στις εξορίξεις. Ας είναι και 25% από οποιοδήποτε νούμερο λέει ο καθένας και ελπίζει. Γιατί αν γίνει ο EastMed, συμβάλλει για να τροποδοτήσει την Ευρώπη. Αν δεν γίνει ο EastMed, συμβάλλει ακόμα καλύτερα για να αναπτύξει τη δικιά της οικονομία. Διότι έτσι, μην ξεχνάμε, είναι το πιο δυτικό μέρος της Ανατολικής Μεσογείου η Ελλάδα. Μάλιστα. Και με χρέος που φτάνει τα 400 δις πια. Να μην τα ξεχνάμε, ναι, αυτά. Μάλιστα. Ναι. Κύριε, ναι, Μπασιά, ναι, ποιο μέρος είναι αυτή τη στιγμή το πιο έτοιμο? Είναι η περιοχή της Ηπείρου? Λοιπόν, η περιοχή της Ηπείρου είναι η περιοχή των, όπως λέμε, των μπλοκ των Ιαννίνων. Ξέρετε, είναι μια ιστορία η οποία είναι πολύ παλιά. Δηλαδή η Energian, η ελληνική τότε εταιρεία, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα αμερικανικά και ισραηλινά μέσα. Αυτή η εταιρεία είχε πάρει επί εποχής της, νομίζω ήταν η τρικομματική κυβέρνηση, είχε πάρει το μπλοκ το
των Ιωαννίνων. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνη της. Κράτησε 2 χρόνια αυτό και έφερε μετά, παρουσίασε αυτή την Repsol, την ισπανική εταιρεία, σαν, την έφερε σαν συνεργάτη. Οπότε όλη την εργασία, όλο το βάρος, το τεχνικό και το οικονομικό, μην κοροδευόμαστε τώρα, η Repsol το σήκωσε. Γι' αυτό και ξόδεψε κάπου 35 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αλλά απίβδησε με τις δυσκολίες που είχε και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί για μια διεθνή εταιρεία μεγάλη, 35 εκατομμύρια, εντάξει, δεν είναι μεγάλο ποσό όταν έχουν άλλες προτεραιότητες σε περιοχές οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα κοιτάσματα τα οποία παράγουν ήδη και στα οποία μπορούν να επενδύσουν για να ανεβάσουν την παραγωγή. Αυτό είναι που έχει συμβεί, αλλά δεν ήταν χαρούμενοι. Αυτό το έχουν γράψει, δεν είναι τίποτα, δεν είναι κανένα μυστικό και σηκωθήκαν και φύγαν. Οπότε η Energia τώρα έχει όλα τα πλεονεκτήματα διότι έχει μια δουλειά έτοιμη και δεν επιτρέπεται να αργήσει. Κανονικά σε ένα χρόνο πρέπει να γίνει γεώτρηση. Α, είναι το πιο έτοιμο λοιπόν σημείο. Είναι το πιο έτοιμο. Είναι το πιο έτοιμο σημείο. Και μπορεί να γίνει. Διότι υπάρχουν αρκετοί στόχοι. Τα γεωφυσικά, τα σεισμικά που έκανε η Repsol είναι πάρα πολύ καλά. Και μπορούν να μπορεί. Καλά να τα έλεγε λοιπόν και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Δελιλίδης, ότι είναι το πιο έτοιμο. Είναι επίσης επίγουσα σημασίας και κλειδί ακόμη και για τον EastMed, όπως είπε χθες ο κύριος Φόσκολος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και ο κυπαρισιακός κόλπος. Για τα Ιωάννινα. Όχι, για τον EastMed, για τον EastMed. Ότι είναι κλειδί, κλειδώνει έτσι η ροή, λέει, προς την Ιταλία. Ισχύει αυτό? Τα Ιωάννινα είναι πετρέλαιο, δεν είναι φυσικό. Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα Ιωάννινα. Μιλάω για τον κόλπο της Κυπαρισίας τώρα. Α, για τον κόλπο της Κυπαρισίας. Ναι, η τοποθεσία, η θέση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί από εκεί θα περάσει λίγο πολύ, εάν γίνει ο EastMed. Και το άλλο θέμα είναι ότι ο Κυπαρισιακός, αυτό το Block 10, κανονικά πρέπει να έχει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Βέβαια, εκπλήξεις έχουμε πάντα τις γεωτρήσεις, αλλά κανονικά έχει και από τα δύο. Με την έννοια ότι όσο πάμε πιο βόρεια, το σύστημα το γεωλογικό αλλάζει, οπότε είμαστε περισσότερο σε πετρέλαιο. Αυτό που αναμένεται και στο Block 2, το οποίο είναι μισό... Block 2 είναι το κομμάτι το ελληνικό, αλλά ξέρετε, ένα μεγάλο κοίτασμα που είχε βρεθεί παλιότερα και δεν αξιοποιήθηκε διότι η τεχνολογία δεν επέτρεπε και τα ενδιαφέροντα τα οικονομικά δεν επέτρεπαν από πλευράς Ιταλίας, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι το μισό στην Ελλάδα και το άλλο μισό στην Ιταλία. Τώρα... Μου είπατε... Και η Ιταλία θα ξαναρχίσει. Η Ιταλία, με συγχωρείτε, εσείς το είπατε και σωστά. Όλοι οι άλλοι τρέχουν για τα συμφέροντά τους και καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε τόσα χρόνια? Διότι, κύριε... Δεν μπορείς να κατηγορείς τον άλλον που κοιτάει προφανώς, να αναπτύξει την οικονομία. Διότι εμείς 15 χρόνια τώρα είναι, όπως το είπατε, ο Λάζαρος δεν είναι μόνο EastMed. Λάζαρος είναι όλη αυτή η ιστορία στη χώρα. Έτσι. Και την πληρώνουμε στην τσέπη μας. Είπατε και πολύ σωστά ότι ένας από τους λόγους που ενδεχομένως σας είπαν ότι πρέπει να κλείσετε την πόρτα στην ΕΔΕΗ, και ενώ κατά τα άλλα όλοι, θα το πω λαϊκά, σας βαβάλιζαν για το τεράστιο έργο που έχετε προσφέρει, όλο το πολιτικό σύστημα, ήταν όχι οι ενστάσεις που είχατε για τη δημιουργία του EastMed, αλλά γιατί λέγατε αυτονόητο. Ότι αυτό για να γεμίσει πρέπει να δούμε και τα δικά μας κοιτάσματα. Αυτός ήταν ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος, κύριε Μπασιά, δεν ήταν ότι εσείς ζητήσατε να επεκταθούν οι έρευνες και ανατολικότερα, νότια και ανατολικότερα της Κρήτης και όχι μόνο στα δυτικά, αλλά εκεί είναι αβαβά τα νερά, η ΑΟΣ και τα συμφέροντα τα γεωπολιτικά. Ναι, γιατί όχι μόνο αυτό, αλλά είχαμε μαζέψει και όλα τα γεωφυσικά δεδομένα τα οποία τρέχανε από εδώ και από εκεί σε διάφορες χώρες και εταιρείες για να δούμε σαν εθνική εταιρεία έτσι, μέχρι που βρισκόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, το είχαμε προχωρήσει πολύ, αλλά ήταν και αυτό θέμα το οποίο έπρεπε να υπακούσει σε γεωπολιτικές καταστάσεις και επιλογές. Τώρα ίσως να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί ανοίξατε την πόρτα και είπατε γεια. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Μπασιά.
ανέφερε ότι οι πολιτικές ευρωπαϊκής ηγεσίας έπεσαν έξω με τις ΑΠΕ. Καταλαβαίνω, λέει, ότι η Ευρώπη, η οποία δεν έχει φυσικούς πόρους, όσον αφορά την ενέργεια, θα έπρεπε να στρέψει την πολιτική της για να παράγει όπως μπορεί και σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να απεξαρτηθεί από φυσικούς πόρους, οι οποίοι ούτως ή άλλως θα τελειώσουν κάποτε παγκοσμίως. Μήπως όμως, λέει κύριε Μπασιά, ο φίλος μας ο Κούλης, προωθούσαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα συμφέροντά τους σε κατασκευή και πώληση ΑΠΕ, όπως επίσης οραματιζόντουσαν να τζογάρουν σε χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας? Όχι μήπως, αυτό είναι που συμβαίνει. Από το 2000 σιγά σιγά έχει αναπτυχθεί. Ξέρετε, οι επενδύσεις που έκανε η Ευρώπη από το 2020 στη ΣΑΠΕ ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Τα 600 δισεκατομμύρια, μιλάμε τώρα για χοντρά λεφτά, έτσι, τα 600 δισεκατομμύρια τα ξόδεψε η Γερμανία σιγά σιγά από το 2000 μέχρι το 2020, θα έλεγα, γιατί μετά και χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πριν τις εκλογές είχαν αποφασίσει να μειώσουν τις επενδύσεις, να σταματήσουν τις επιχορηγήσεις και να διατηρήσουν τον άνθρακα. Mm-hmm. Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι για 20 χρόνια ξοδεύτηκε τόσο χρήμα για να αλλάξει, να υπάρξουν καινούργιες κατευθύνσεις βιομηχανικές, οι οποίες για τις χώρες της Βόρειας ήταν βιομηχανικές αναπτυξιακές και για τις χώρες του Νότου ή αλλού ήταν κατευθύνσεις εισαγωγών ή εξαγωγών, αν θέλετε. Εισαγωγών για εμάς, εξαγωγών για αυτούς που τις πουλάει. Και σου δίνει και τα δάνεια μέσω των μνημονίων, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι κρίμα, διότι όλο αυτό το πράγμα που έγινε για 20 χρόνια δεν προσέφερε παραπάνω από 2,5 του πρωτογενούς σε σχέση με την ενέργεια, τις ανάγκες της Ευρώπης συνολικά. 2,5. Φτωχοποίησε όμως πολίτες που δεν μπορούν σήμερα να πληρώσουν. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε πως χρειαζόμαστε πιεσόμετρο για να ανοίξουμε ένα λογαριασμό ρεύματος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί σε κάποιοι παθαίνουν κόλπο και κάποιοι άλλοι κλείνουν και τις επιχειρήσεις. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που το λέω. Το πρόβλημα είναι ότι ναι, είμαστε σε ποιο μήνα? Είμαστε τον Απρίλιο. Έτσι. Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν δημοσιευθεί όλοι οι ισολογισμοί των μεγάλων και μεσαίων ελληνικών εταιριών. Όχι μόνο Ελλάδα, και Γαλλία και Γερμανία. Μην νομίζετε. Ξέρετε πόσα μνημόσυνα θα υπάρχουν? Θα φανούν αυτά στους ισολογισμούς, διότι η κατανάλωση ενέργειας είναι απαραίτητο για μια βιομηχανική μονάδα, όσο μικρή και να είναι. Επειδή ξέρω ότι ασχολείστε και πήγατε και στη Δυτική Μακεδονία, έτσι με μεράκι, ναι. Μας είπαν εδώ οι ειδικοί μέσα από τη ΔΕΗ ότι οι περίφημες ενεργειακές κοινότητες με τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, ναι, που έχουμε ήλιο, μπλοκάρουν σε κάτι που φαίνεται απλό αλλά δεν είναι. Δηλαδή, εγώ και εσείς στη στέγη μου να βάλω το φωτοβολταϊκό, αλλά δεν υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης. Αντιθέτως, υπάρχει το υψηλής που είναι για τους μεγάλους κολοσσούς. Κατά συνέπεια, πώς θα προχωρήσουν ενεργειακές κοινότητες? Με ρωτάνε κιόλας εδώ. Είναι εφικτό άμα δεν έχεις δίκτυα χαμηλής τάσης? Εγώ νομίζω ότι αντί να κοιτάς να διορθώσεις σε αυτή την περίπτωση κάποιες επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι σημερινά. Όχι, βέβαια. Ήταν και πριν 4-5 χρόνια, 10 χρόνια. 10 χρόνια. Όχι, 5-6 χρόνια. 17 χρόνια για την ακριβία είναι. Ναι. Ούτε 5-6. Ελάτε. Ναι, μιλάω για το πρόσφατο παρελθόν, έτσι. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι, αλλά εκεί είναι να δώσεις τα λεφτά, να βοηθήσεις, δηλαδή να βάλει ο καθένας. Αλήθεια, να βάλει ο καθένας φωτοβολταϊκό στη στέγη του πάνω από τα κεραμίδια, ναι, ή ακόμα και για κεραμίδια. Και να το συνδέσει που όταν δεν υπάρχει. Δεν έχεις να ανακατωθείς για ένα μεγάλο μέρος με τα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πού είναι το δίκτυο χαμηλής τάσης όμως να απορροφά την ενέργεια όμως αυτή? Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εδώ, αυτό μας λένε οι ειδικοί. Θα μπορεί να μειώνει ένα μέρος της κατανάλωσης. Σημαντικό. Ιδιαίτερα με τις τιμές, οι οποίες θα παραμείνουν τώρα. Θα παραμείνουν. Θα παραμείνουν, διότι έγινε ένα μεγάλο σφάλμα, το οποίο ναι, μπορείς να πεις ότι ήταν και ηθελημένο, αλλά έχει επιδράσει πολύ στην ψυχολογία του κόσμου. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Και εγώ το λέω γιατί έτσι γίνονται οι υπολογισμοί. Λέμε ότι μετράμε, εάν θέλετε,
το φυσικό αέριο σε απόδοση μεγαβατόρας. Εγώ το είπα συχνά ότι φεύγει από τη Λουιζιάννα το LNG με 15 ευρώ η μεγαβατόρα και φτάνει 200 ευρώ στο Ρότερνταμ. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ. Γιατί ακούμε τώρα και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις του Νότου της Ευρώπης ότι πρέπει να αποδεσμεύσουμε την τιμή του φυσικού αερίου από τον ηλεκτρισμό ή να αποδεσμεύσουμε την τιμή του ηλεκτρικού από το φυσικό αέριο. Μα πώς θα την αποδεσμεύσεις εάν η μονάδα που μετράς του φυσικού αερίου τη μετράς σε ηλεκτρισμό και όχι σε θερμική απόδοση ή σε μάζα όπως γινόταν πριν. Θα μου πείτε είναι τεχνικό. Όχι, επιτρά πολύ στην ψυχολογία. Δηλαδή η σύνδεση του ηλεκτρισμού με το φυσικό αέριο έχει γίνει τόσο ισχυρή σήμερα που υποχρεωνόμαστε να μετράμε σε επίπεδο οικονομίας το φυσικό αέριο σε τιμές μεγαβατόρας. Δεν κολλάει αυτό το πράγμα και δεν είναι σωστό. Ρωτάει εδώ πολλής κόσμος. Κύριε Μπασιά, θεωρείτε ότι όλα αυτά γίνανε διαχρονικά με αφέλεια από το πολιτικό σύστημα ή με σκοπιμότητα, γιατί κάποιοι κέρδιζαν δισεκατομμύρια από τις εισαγωγές? Ακόμα και στις Βρυξέλλες χρησιμοποιείται για ένα διάστημα ο όρος pigs. Pigs τι είναι? Είναι Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και ποιος άλλος είναι? Ισπανία. Και Ισπανία, ναι. Τι άλλο να σας πω. Αν ο Βόρειος καλεί τον άλλο pig για να γελάει, σημαίνει ότι από πίσω δεν είναι το ανέκδοτο ο κριτικός με τον Βόρειο, δεν είναι ο Γάλλος με τον Βέλγο, δεν είναι ανέκδοτο. Η οικονομική ήταν η λόγη. Άλλο ερώτημα της φίλης μου της Μαρίας. Πόσο κοντά είναι η εκτίμηση κατά τον κύριο Μπασιά άλλων ειδικών που επιμένουν για χρόνια για την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου ότι μπορούμε να καλύψουμε για ένα εύρος χρόνου, ναι, τις ευρωπαϊκές ανάγκες? Πάντα απέφευγα και αποφεύγαμε στην ΕΔΕΗ με την ομάδα μου, αποφεύγαμε να μεταφράζουμε σε χρήμα τα δυνητικά κοιτάσματα, τις δυνατότητες εκμετάλλευσης, του ποσοστού εκμεταλλευσιμότητας κτλ. Διότι γνωρίζαμε ότι οι τιμές μεταβάλλονται, όχι μόνο της πώλησης αλλά το κόστος είναι πάρα πολλοί παράγοντες και θέλαμε να μην πέσουμε στην παγίδα να το παίζουμε λαϊκιστές. Γιατί επιτρέψτε μου να δώσω την άποψή μου, πολλοί έχουν βγει και μιλάνε για λεφτά, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις ακόμα και δεν θα το γνωρίζεις μόνο αν παράγεις και αν πουλήσεις. Γι' αυτό μέναμε στον νόμο τον πετρελαϊκό, ο οποίος είναι πάρα πολύ καθαρός. Μην αρχίσουν να αλλάζουν και τον νόμο τώρα και πάμε ακόμα 10 χρόνια, έτσι. Ο νόμος, ο πετρελαϊκός, τα λέει καθαρά. Και η Ελλάδα θα είχε 35% καθαρά των εσόδων, όχι των πωλήσεων, των εσόδων από τις πωλήσεις, έτσι, τις συνολικές, από τα κέρδη τα συνολικά της εταιρείας, μιας εταιρείας ή μιας σύμπραξης εταιριών. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί αυτό το 35% σου επιτρέπει και να δώσεις, να αφήσεις το ποσοστό το 5% στις περιφέρειες και να έχει το κράτος, να έχει το κράτος το 20%, όπως λέγανε. Αυτό το 35% είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα καλό νούμερο που δεν είναι σταθερό από την πρώτη μέρα της παραγωγής, διότι η παραγωγή αυξάνεται, υπάρχει πολύ κόστος στην αρχή για να φτιαχτεί μια εγκατάσταση, για να αρχίσει να παράγει. Σιγά σιγά αυτό το κόστος μειώνεται ή μένει σταθερό, ενώ η πώληση αυξάνεται. Οπότε δεν είναι κάτι γραμμικό. Αλλά αυτό είναι το συνολικό αποτέλεσμα. Και πάντα θέλαμε να μένουμε σε ποσοστιαίο πλεονέκτημα, αν θέλετε, έσοδο, παρά σε νούμερα τα οποία δελεάζουν και χρησιμοποιούνται συχνά και για προεκλογικούς λόγους και για λόγους ισορροπιών. Δεν
δεν το θελήσαμε να το κάνουμε ποτέ. Νομίζω ότι τώρα γίνεται, αλλά η κατάσταση είναι και λίγο διαφορετική, θα πεις, έτσι να δώσουμε και ένα συγχωροχάρτη, γιατί τα πράγματα έχουν στριμώξει για όλους και όλοι ψάχνουν κατά. Όχι, όχι, κανένα συγχωροχάρτη, με συγχωρείτε. Γιατί αν υπήρχε τσίπα, θα υπήρχε αυτοκριτική. Ότι συγγνώμη, ελληνικέ λαέ, 15-20 χρόνια παίζουμε τον παπά. Εγώ να δεχτώ αφέλεια που δεν το είδα ακόμα, αλλά συγγνώμη, ούτε αυτό. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Και μέσα κεντρικά που έπαιζαν ρόλο, μην ακουμπάτε και μην κάνετε εξορίξεις και μη και μη και μη. Από χθες είναι αυτά που είναι βιαστικά. Έχουμε αργήσει. Καταλάβατε, η σχιζοφρένεια. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ακούστε τώρα. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και φεύγω από την ιδιότητά σας ως πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΗ. Της οποίας αλλάξατε τη φορά, γιατί αν τα πούμε όλα κύριε Μπασιά στον κόσμο θα φρικάρει. Υπήρχαν διοικήσεις πριν από εσάς και μετά από εσάς που λέγανε ότι δεν έχουμε κοιτάσματα. Ελάτε τώρα, αυτά είναι φαντασιώσεις. Αφήστε τώρα πως γύρισε το πείμα ένα μήνα. Μην ανοίξω το στόμα παραπάνω. Ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει. Όμως το ερώτημα το κρίσιμο εδώ για μένα είναι άλλο. Τα δυτικά οικόπεδα της Κρήτης, okay. Από ό,τι φαίνεται και οι σύμμαχοί μας γεωπολιτικά στη Λιβύη έχουν πει κάτσε καλά. Εγώ επανέρχομαι όμως. Οι ειδικοί έχουν πει και οι γεωλόγοι, και αυτή την ιδιότητά σας επικαλούμε πλέον, γιατί είστε ένας από τους κορυφαίους και στον ευρωπαϊκό χώρο και με έρευνες παγκόσμια, δεν ήρθατε έτσι στην ΕΔΕΗ, λένε ότι τα κρίσιμα ενδεχομένως δυνητικά κοιτάσματα είναι νότια του Ηρακλείου και προς τα ανατολικά. Προς τα ανατολικά. Με συγχωρείτε, αν είναι αυτά τα κρίσιμα, εμείς τι ακριβώς περιμένουμε? Έχουμε έστω μια μερική οριοθέτηση με την ΑΟΣ. Και αυτή την έχουμε ξεχάσει με την Αίγυπτο. Και αυτή ακόμη την έχουμε ξεχάσει, δεν τη λέμε. Οι Αιγύπτιοι ψάχνουν ήδη. Καταλαβαίνετε. Καλά, χαζοί είναι. Α, μάλιστα. Είμαστε χαζοί εμείς. Ή είμαστε σιωπηροί. Αυτή δεν είναι χαζοί. Αυτή δεν είναι. Για μας δεν ξέρω, αλλά λογικό είναι. Δηλαδή έχουν μεγάλες ανάγκες και έχουν λύσει το πρόβλημα να μην έχουν αυτά τα μπλοκαρίσματα, αν θέλετε, τα οποία είναι οικονομικής ή άλλης φύσεως. Μεγάλη χώρα, δύο εταιρείες, μία για το φυσικό αέριο, μία για το πετρέλαιο. Και όταν λέμε εταιρείες, έτσι, μιλάμε όχι για ουρανοξύστες, για να στεγάζουν κόσμο, γιατί γίνεται δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και κάτω στην έρημο. Γι' αυτό και το περιβάλλον, το οποίο είναι αρκετά φιλελεύθερο στην άποψη του business, επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες να είναι εκεί. Αλλά δεν τους κλέβουν οι εταιρείες, τα μοιράζονται, έτσι. Τα μοιράζονται. Μάλιστα. Εγώ έτσι εξηγώ και πολλά γεωπολιτικά, ακούγοντας επιστήμονες. Λέει ο φίλος μου ο Φώτης, καλημέρα στον κύριο Μπασιά. Κατά τη γνώμη του, συμφέρει να βάλει κάποιος, ακούστε όλο το ερώτημα, φωτοβολταϊκά στη στέγη του και θα έχει άμεση ωφέλεια στο ρεύμα του, ή ακόμη και αν τα βάλει δεν θα μπορεί να τα αξιοποιήσει πλήρως αφού δεν θα υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης ανεπτυγμένο? Επίσης, συμφέρει με κάποιον με το σκεπτικό αυτό να πάει σε εταιρείες που δίνουν προγράμματα με φωτοβολταϊκά χωρίς να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά? Προφανώς θα έχουν δικά τους πάρκα, αν έχω καταλάβει σωστά, θα έχουν δικά τους πάρκα και η τιμολόγηση είναι δική τους. Αυτό Φώτη να σου το πω εγώ, να μην στο πει ο Μπασιάς. Για πείτε μου για το πρώτο κομμάτι. Εμένα η άποψή μου είναι ότι, επειδή όπως είπατε σωστά, αν έχω ασχοληθεί με τη Δυτική Μακεδονία, η άποψή μου είναι ότι εάν κάποιος σε ένα σπίτι βάλει φωτοβολταϊκό, σηκώσει το κόστος, έτσι, κάνει τους υπολογισμούς, τις απόσδεσεις κτλ. Και του επιτρέπει να ανάβει το φως το βράδυ και να ζεσταίνει νερό, όχι να γυρνάει το πλυντήριο ή κάποια άλλα πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα, σίγουρα θα έχει μία μείωση στο ηλεκτρικό και μία ανεξαρτησία από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών. Αυτό έλεγα. Άρα για να γίνει αυτό πρέπει, αντί να πηγαίνουν τα λεφτά για να εγκαταστήσουμε παντού στην Ελλάδα σωλήνες για να φέρουν φυσικό αέριο, να δώσουμε λεφτά στον κόσμο για να μπορέσει να εγκαταστήσει αυτό το περίφημο φωτοβολταϊκό στην ταράτσα του, όχι στην ταράτσα του, και στη σκεπή του, μειώνοντας το κόστος που του επιτρέπει να έχει μια απόσβεση σε λίγα χρόνια και όχι σε 20 χρόνια, γιατί σε 20 χρόνια ο καθένας γίνεται 20 χρόνια μεγαλύτερος. Αυτό είναι που λέω. Δεν εννοώ να. Μια χαρά το είπατε. Αντί για σωλήνες που μας φέρνουν, όχι το δικό μας, ναι, μας φέρνουν φυσικό αέριο. Η άποψή μου, επειδή θέσατε το θέμα του φυσικού αερίου,
και των καλωδίων, των καλωδιώσεων, mm. της ΔΕΗ, έτσι, γενικά ΔΕΗ, για μένα ΔΕΗ είναι ακόμα, όπως την είχα μάθει από πιτσιρικάς. Να την ξεχάσετε, ναι. Σταματήστε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στην Βόρεια Ευρώπη, έχουν σταματήσει την εγκατάσταση, όχι επιχορήγηση, εγκατάσταση φυσικού αερίου σε όλα τα καινούργια κτίσματα. Nice. Διότι έχουν καλά καλώδια, όπως λέτε, ό,τι χρειάζεται, και προωθούν πολύ τις Αγγλίες θερμότητες. Μάλιστα. Έχουν τα δίκτυα χαμηλής τάσης ανεπτυγμένα. Κύριε Μπασιά, εν κατακλείδη, ο μεγαλύτερος φόβος σας, τώρα που φτάσαμε στο κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά όχι αναπολόγητο, να απολογούνται όσοι έχουν ευθύνες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λοιπόν, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος, έστω και τώρα στο κάλιο αργά παρά ποτέ, που έχετε? Ναι, να σας το πω. Θα μπούμε, θέλουμε ή δεν θέλουμε, εύχομαι γρήγορα, δεν ξέρω, θα μπούμε στη μεταπολεμική περίοδο. Γιατί είμαστε σε πολεμική περίοδο που μυρίζει άσχημα. Όχι σχήμα, αυτό που θα ήθελα να δω κι εγώ είναι και να είμαστε από τους πρώτους που το ξεκίνημα της μεταπολεμικής περίοδου, γιατί θα υπάρχει αυτό, θα υπάρχει ανοικοδόμηση με επιπτώσεις ακόμα και σε χώρες οι οποίες δεν ήταν φάτα στον πόλεμο, να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο, πάνω να πει Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω να πει άλλα, μπορεί να κόψουν και ευρώ οι τράπεζες και το να άλλο, για να είμαστε από τους πρώτους που θα προχωρήσουμε σε αυτήν τη φάση των γεωτρήσεων, διότι Αγγλία, Νορβηγία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία έχουν ανοίξει διαγωνισμούς. Μάλιστα. Και ποιος θα είναι ο πρώτος, είναι αυτός που θα τραβήξει περισσότερα λεφτά από τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν. Και πρέπει να είσαι πιστικός και δεν είναι μόνο με μια εταιρεία διαχειριστική. Πρέπει, επαναλαμβάνω, οι πολιτικοί μας να γίνουν οι καλύτεροι εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Κωστής μου στέλνει μια καταπληκτική επισήμαση και λέει: ρωτήστε τον κύριο Μπασιά, με βάση αυτό που τον ακούω τώρα να λέει και το είχε πει και νωρίτερα. Άρα λέει, εκτός από την ΕΔΕΗ και τους πολιτικούς, εάν το εννοούν πραγματικά, οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν πάρει εντολή να πιέζουν και να βρίσκουν ευκαιρίες και καταστάσεις, θα έπρεπε να είναι οι διπλωμάτες. Σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Σαφές. Κύριε Μπασιά, σας ευχαριστώ. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο πρόξενος στο Χιούστον μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ και είχαμε κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις όπου είχαν έρθει όλες οι εταιρείες το 2018 και ίσως να είναι κάτι το οποίο να βοήθησε επίσης για το ότι ήρθαν και αυτές οι μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε υποστήριξη, είναι η αλήθεια αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαντλητική συζήτηση σήμερα που απαντήσατε και σε ερωτήματα ακροατών και να αποκαλύψω ότι ο κύριος Μπασιάς ενώ περίμενε τις μετρήσεις της PGS για να μην φάει τάπα, θα το πω λαϊκά, είχε φροντίσει με άλλο διάδρομο και κανάλι να έχει πρόσβαση εκεί που γινόταν στις ΗΠΑ η πρωτογενής επεξεργασία των στοιχείων. Σου λέει εμένα δεν με κοροϊδέψετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπασιά. Καλή σας ημέρα. Γελάτε, αλλά να ακούγονται αυτά σιγά σιγά. Λοιπόν, καλημέρα.